Λοιπόν, coach, τρίτη νίκη σε 4 μάτς κόντρα στο Ηράκλειο, σε ένα μάτς το οποίο η ομάδα κατάφερε να κερδίσει σχετικά εύκολα. Επιβεβαιώνεται αυτό που έχεις πει, ότι μέρα με τη μέρα η ομάδα είναι ακόμα καλύτερη. Αναφορικά με το παιχνίδι της προηγούμενης Κυριακής, το Ηράκλειο είναι πολύ καλή ομάδα και είχε μια ιδιαιτερότητα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Προέρχεται από πολλές ήττες και ο στόχος της ομάδας του Ηρακλείου ήταν να πάρει κάπου ένα θετικό αποτέλεσμα, να κουμπίσει κάπου για να μπορέσει να αρχιθεί στη βαθμολογία. Διότι έχει καλούς παίχτες και γενικά έχει ένα καλό σύνολο. Από αυτή την άποψη ήταν για μας δύσκολο το παιχνίδι. Προσέξαμε αρκετά την άμυνά μας. Προσέξαμε να μην δεχτούμε γκολ. Ήμουν σίγουρος ότι θα πετυχαίναμε γκολ. Θα μπορούσαμε και μετά το 1-0. Σε κάποιες ευκαιρίες με τον Μάναλη, με τον Αργυρίου και με κάποιους άλλους παίκτες θα μπορούσαμε να το διευρύνουμε με μια κεφαλιά που απέκρουσε του Τερζή, ο τερματοφύλακας του Ηρακλείου, και γενικά είχαμε τις ευκαιρίες να κάνουμε και 2 και 3 τα τέρματά μας. Κρατάμε τους βαθμούς, κρατάμε την αγωνιστικότητα των παιχτών και προετοιμαστήκαμε όλη τη βδομάδα κατάλληλα για ένα παιχνίδι το οποίο για μας είναι εξίσου σημαντικό. Με μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια παίζει καλό ποδόσφαιρο και διεκδικεί την άνοδό της. Μιλάμε για την Κηφισιά και πιστεύω ότι θα γίνει ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο οποίο θα είμαστε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Νάσο, ένα παιχνίδι ακόμα τελείωσε για την ομάδα του Εθνικού. Τρίτη νίκη σε 4 παιχνίδια. Πλέον υπάρχει ένα δύσκολο μάτς κοντρά στη Κηφισιά. Θέλω λίγο έτσι να μου πεις πώς περιμένεις τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Τώρα αφήνουμε πίσω αυτά τα τελευταία παιχνίδια που ήμασταν καλοί. Το μάτς με την Κηφισιά είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι μια καλή ομάδα, όμως εμείς θα πάμε εκεί μόνο να κερδίσουμε. Το μόνο αποτέλεσμα που θέλουμε είναι η νίκη. Πώς βλέπεις την ομάδα στα τελευταία παιχνίδια? Μοιάζει πιο απελευθερωμένη, έτσι μοιάζει πιο... Η αλήθεια είναι ότι παιχνίδι με παιχνίδι βρισκόμαστε περισσότερα μέσα στο γήπεδο, είμαστε πιο καλά οργανωμένοι και πιστεύω θα βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο με λίγη δουλειά. Να μιλήσουμε και λίγο για σένα. Είσαι περίπου 1,5 χρόνο στην ομάδα. Είναι και η πρώτη φορά που σε φιλοξενούμε στο Εθνικό TV. Θέλω λίγο έτσι να μου πεις πώς αισθάνεσαι στην ομάδα και αν περίμενες ότι θα υπήρχε η στιγμή που θα λογιζόσουν και ως ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας όταν πρωτοέρθες εδώ. Η αλήθεια είναι ότι ήρθα εδώ πέρσι στις αρχές του πρωταθλήματος. Η ομάδα είχε κάνει ήδη το σχεδιασμό της, αλλά ο προπονητής και όλη η διοίκηση με εμπιστεύτηκαν. Αρχικά δεν είχα το χρόνο συμμετοχής, αλλά ήταν και λογικό πιστεύω. Μέρα με τη μέρα όμως, με τη βοήθεια όλου του τεχνικού επιτελείου, βοηθιόμουν και εγώ μέσα στην προπόνηση, δούλεψα σκληρά. Και τώρα είμαι σε μια ομάδα, μια οικογένεια μπορώ να πω εγώ, που με έχει βοηθήσει πολύ και πιστεύω να τη βοηθήσω κι εγώ αναλόγως. Είσαι ένας παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί δεκάρι, box to box, αριστερά, δεξιά. Έχεις παίξει σχεδόν θελιστές, έτσι. Ναι, ναι. Είσαι αυτό που λέμε το πολυεργαλείο. Παίζω σχεδόν σε όλες τις θέσεις του κέντρου. Όπου με χρειαστεί ο προπονητής, δεν θα πω. Και εγώ θα είμαι εκεί να βοηθήσω την ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.